είμαστε Λίνα Ράλ, μέλος διοίκησης Ομοσπονδίας Επιχειρησμού Τουρισμού Ξενοδοχείων. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Εργασίας για την υπόθεση των εργαζομένων του Πεντελικών, οι οποίοι μετά από 11 μήνες που είναι απλήρωτοι βρέθηκαν σε μια κατάσταση με το ξενοδοχείο να κλείνει και την εργοδοσία να τους αφήνει απ' έξω. Παραστήκαμε σε αυτή την τριμερή, όπου βέβαια δεν παρέστη κανένας από την πλευρά των εργοδοτών, είτε από τους παλιούς είτε από τους καινούριους. Εδώ το βασικό, από τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων είναι ένα να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους, ένα δεύτερο να τους καταβληθεί ένα επίδομα έκτακτη βοήθεια από τον ΟΑΕΔ, για το οποίο το Υπουργείο το μόνο που μπόρεσε να δεσμευτεί είναι το ότι θα οριστεί μια συνάντηση με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, χωρίς να δεσμεύεται όμως για τίποτε άλλο. Και μάλιστα λέγοντας ότι εδώ ο ΟΑΕΔ δίνει πάρα πολλά τέτοια επιδόματα το τελευταίο διάστημα, χωρίς βέβαια να λένε λέξη ότι όλο αυτό το διάστημα ακριβώς αυτή η νέα κυβέρνηση δίνει λεφτά για να πληρώνει χρέη που δεν έχουν δημιουργήσει οι εργάτες. Το τρίτο ζήτημά μας είναι ότι τέλος πάντων εδώ θέλουμε να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, ούτως ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι σε τέτοιες καταστάσεις, είτε πωλήσεις, είτε πληστηριασμούς, είτε διάδοχες εργοδοσίες, να διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας τους. Για τη μικρόένταση που προηγήθηκε νωρίς το πρωί. Αυτή η μικρόένταση που δημιουργήθηκε είχε να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι το Υπουργείο, θέλοντας να κρύψει το γεγονός ότι εργοδότες δεν είχαν παρευρεθεί, ζητούσε να συναντηθεί μόνο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και όχι και με τους ίδιους εργαζόμενους, να μην βρίσκονται οι ίδιοι. Εμείς, σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, λέμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι παρόντες, δεν έχουμε τίποτα εμείς να αποδειχθούμε πίσω από κλειστές πόρτες. Πίσω από κλειστές πόρτες κρύβονται μόνο όσοι θέλουν να αποφύγουν τους εργαζόμενους.